Καταρχήν και εγώ να ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε να με φωνάξετε εδώ. Ιδιαίτερα είμαι χαρούμενος που βρίσκω αυτό το στέκι εδώ πέρα. Και όταν το κοίταξα απ' έξω στην ταμπέλα, λέω, το διαβάζω κομμούνια. Μπράβο Τάρος. Αλλά τελικά ήταν η κομμούνα μου. Να αρχίσω με ένα μικρό έτσι σαν ανέκδοτο. Συνήθως τα βιβλία που διαβάζω έχουν επί τη ρίδα, περιμένουν. Και δεν θέλω να τα κόψω γιατί είναι σειρά. Και όταν με τηλεφωνήσανε να παρουσιάσω το βιβλίο του Χάρη, από το τίτλο χάνασα την επί τη ρίδα και έπεσα μετά μόντρα στο βιβλίο. Το βιβλίο δεν μπορούσα να τα αφήσω από την άποψη ότι ήταν δικά μου βιώματα τα οποία πια είχαν περάσει στην ιστορία. Είναι συγκινητικό ότι αναφέρει 4-5 φορές στην εφημερίδα Μαμή που μετήχα, όπως και ένα μικρό έντυπο που πάλι μετήχα, τους Ταραξίες, και που τελικά αυτά τα μικρά εντυπάκια που βγάζαμε υπάρχουν τώρα σε βιβλίο για να το μάθουν οι επόμενες γενιές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στο βιβλίο είναι ότι πιάνει μια πτυχή της ελληνικής ιστορίας που όλοι θέλουν να ξεχαστεί. Η Χούντα να γίνει μια μικρή έτσι στραβοτιμονιά στην ιστορία του κράτους και εντάξει, πέρασε, έγινε, τι ασχολούμαστε με αυτό. Με το βιβλίο του Χάρη πιάνεται αυτή η περίοδος με έναν τρόπο μέσω του τύπου βέβαια, νόμιμο ή παράνομο. Γι' αυτό φοράει και την κουκούλα όταν μιλάει για το παράνομο, τίποτα έτσι. Γιατί γίνεται η διάκριση. Οπότε από εκεί πέρα γίνεται ένα κομμάτι της ιστορίας που για μένα δεν έχει μελετηθεί όπως πρέπει. Δηλαδή, αν αναλύσουμε τη Χούντα σε βάθος, αναλύουμε την ιστορία του ελληνικού κράτους. Δηλαδή πίσω από τον Παπαδόπουλο υπάρχει η ιστορία του ελληνικού κράτους. Και χαίρομαι που νέοι ερευνητές, όπως ο Χάρης, ο Χαντρινός και πολλοί άλλοι νέα παιδιά, πιάνουν αυτά τα δύσκολα προβλήματα, όπως έπιασε ο Χαντρινός για την Όπουλα, έτσι. Που η δικιά μας η γενιά και η προηγούμενη γενιά θέλουν να αποφύγουν. Και αν δεν ξέρουμε και δεν ορίζουμε το παρελθόν, δεν μπορούμε να ορίσουμε το μέλλον. Γενικότερα, ο παράνομος τύπος που έχει προηγηθεί σε όλες τις επαναστάσεις, στην ουσία είναι η δάδα που φωτίζει τον αγράμματο λαό. Είναι συγκλονιστικό να δούμε πόσα πράγματα υπήρχαν πριν από τη Γαλλική Επανάσταση. Λίβελοι, γυριογραφίες, τα κρεμάγανα σε δέντρα. Δηλαδή, το πολιτευτικό καθεστώς είχε ήδη τρωθεί στη συνείδηση του κόσμου από αυτά τα παράνομα τυπάκια που γυρίζουν χέρι με χέρι και τα οποία ήταν επικίνδυνα, μπορούσε να σου στοιχήσει φυλακή. Ξέρω εγώ ανθρώπους που φέρανε τους ανθρωποφύλακες από το εξωτερικό, πιαστήκανε μονάχα για την κατοχή ενός βιβλίου, μπήκανε φυλακή και πολλά άλλα τέτοια. Λοιπόν, το ίδιο έγινε και στη Ρώσικη Επανάσταση. Από την εποχή των Δεκεμβριανών, από των Δεκεμβριστών, περίπου ένας αιώνας πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση, να ρώνει κλπ. Ήταν ένας πλούσιος εκδοτικός παράνομος μηχανισμός που ήταν ένα είδος διαφωτισμού. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ένα λόγο που προηγείται γραπτός πριν φτάσουμε στην κορύφωση που είναι η Επανάσταση. Και που είναι γνώση, είναι ένας διαφωτισμός. Πέρα από το κλασικό διαφωτισμό υπάρχουν επιμέρους διαφωτισμοί που προηγούνται πριν από κάθε κοινωνική αλλαγή μικρή ή μεγάλη. Λοιπόν, και όταν τα βλέπουν αυτά μαζεμένα, και κυρίως έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω για κάποιο λόγο,
εμάς μας λένε άκρη αριστερά, που στην ουσία είμαστε η συνετή αριστερά. Ακραία αριστερά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακρότατη αριστερά. Επειδή θέλουμε όλοι να έχουν ένα μεροκάματο, να έχουν ένα σπιτάκι, εμείς είμαστε ακραίοι ή αυτοί. Αν το έλεγα λοιπόν, είναι συνετή αριστερά, η οποία έχει υποτιμηθεί και δεν έχει πάρει το χώρο της στη δημόσια ζωή. Δηλαδή αυτές οι μικρές ομάδες παράγουν πολιτική σκέψη που κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να παράξει. Και έχει ενδιαφέρον, έχει πάρα πολλές αναφορές στον τύπο, θα το λέω από τώρα και στο εξής, της συνετής αριστεράς, που είναι θαμμένος. Δεν σας κάνει εντύπωση, γιατί σε κανένα πάνελ δεν φωνάζουν κανένα από εμάς. Που σημαίνει, όσο και αυτό μοιάζει να αυτοεπενετικό και να βλογούμε τα γένια μας, μόνο εμείς σαν επαναστατική αριστερά παράγουμε πολιτική σκέψη. Άσχετα το πρώτα παράξουμε πολιτική πράξη. Είναι άλλο κεφάλαιο. Λοιπόν, για κάποιον νέο που θα πάρει αυτό το βιβλίο, θα καταλάβει ότι το πιο σημαντικό είναι η συμμετοχή. Και έστω ένας πολύγραφος και έστω μερικά στένσιλ μπορεί να δημιουργήσουν φοβερές επιπτώσεις. Και εδώ θα με επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω ένα προσωπικό παράδειγμα. Όταν έγραψα τους ανθρωποφύλακες, ήμουν ο μόνος που χτύπησα σε στένσιλ και ήταν να βγάλουμε 30 πολυγραφημένα αντίτυπα. Βγήκανε κακέκτυπα, δεν είχαμε λεφτά να κάνουμε 30 και πήγαν 25. Και πήγαν από εδώ και από εκεί σαν δείγμα. Αυτό το κακέκτυπο μεταφράστηκε περίπου σε 10 γλώσσες μαζί με τα ελληνικά και απέσπασε 300 κριτικές από όλες τις εφημερίδες του κόσμου. Δηλαδή 300 άρθρα γραφτήκαν σε μεγάλα έντυπα, Mod, Guardian, New York Times και πολλά πολλά άλλα, Σαλία Σπρέσο, όπως πολλά πράγματα. Λοιπόν, ένας πολύγραφος έφερε 300 δημοσιεύματα, μπορεί και παραπάνω, 300 από εγώ δηλαδή. Τι γινόταν στην Φιλανδία δεν ξέρω. Λοιπόν, όταν πληρώνανε δισεκατομμύρια, ο Φρέιζερ, για να προπαγανδιστεί η Χούντα. Ας δούμε λοιπόν τι δύναμη έχουμε, που σημαίνει το γράφουμε, το τυπώνουμε, το κυκλοφορούμε και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Εδώ πέρα θέλω να ξέρω ένα παράδειγμα από τη φυσική για τη δυναμική. Τη δυναμική των πραγμάτων. Αλλά επειδή δεν ξέρω από φυσική, μπορώ να πω ένα παράδειγμα. Όταν συγκροτήσαμε την ομάδα διαλόγου και κοινής δράσης αριστεράς κλπ. Είχε μέσα πρεσβευτές, νοϊκούς. Και αυτό το πράγμα ήταν σαν δυναμική, για πρώτη φορά η αριστερά δημιουργούσε ένα μέτωπο. Για πρώτη φορά δημιουργούσε ένα μέτωπο και είχε μια δυναμική. Και αυτή η δυναμική μπορεί να ήταν το 4%, 4%, να έπρεπε την πρώτη φορά 13 βουλευτές ή 12, δεν θυμάμαι. Εν τούτοις αυτό είχε μια δυναμική, το οποίο δυστυχώς χάθηκε από τα χέρια αυτών που το είχαν υποκινήσει. Θα μπορούσα να έλεγα ότι έγινε το πραξικό του Μοντσίπρα, που άλλαξε την κατάσταση αλλά πήρε την έγκλη. Ήδη εγώ από τον Ιά διαχώρησε τη θέση μου, δεξιά σοσιαλδημοκρατία, αρχικοκεντρικό, δεν μου κάνει. Εν τούτοις, η δυναμική που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια ενότητα της αριστεράς και σε μια αναγέννηση της αριστεράς δεν την πήρανε οι ίδιοι που το ξεκινήσανε από τα τελικά μας βέβαια και την πήρανε οι άλλοι. Κανονικά για μένα έπρεπε η διάσπαση να γίνει το 9. Αν είχε γίνει το 9 θα είχε κρατηθεί το κίνημα που το κίνημα χάθηκε.
Γιατί ο Τσίπρας είναι ταυτόφυλακα, ταυτόφυλακα της αριστεράς, όπως την ξέρετε. Τώρα έγινε καινούργια πράγματα. Όπως αυτό εδώ. Όπως αυτό εδώ που έγινε. Εκδοτική οίκη, ομάδες, συζητήσεις κλπ. Να δούμε το πρόβλημα από την αρχή. Με κατηγορήσανε για κάποια άρθρα στην εφημερίδα των συντακτών ότι έγινε αντικομμουνιστής. Η έννοια του αντικομμουνιστή, βέβαια, είναι με την έννοια του αντισταλινιστή. Οπότε αυτό για μένα στάθηκε ένας έπαινος, γιατί δεν κάνουμε φιλοφτερό. Η Ρώσικη Επανάσταση, φιλοφτερό. Από όλες τις πηγές υπάρχουν τραγωδιά στοιχεία, δεν θα καταλάβουμε ούτε την κρίση της αριστεράς, ούτε τη δυνατή έξοδο, και ούτε θα καταλάβουμε την άνοδο του φασισμού. Επομένως τώρα, για να μην σας κουράσω, είναι αξιέπαινη προσπάθεια του Red Marx να βγάλει τις εργασίες των νέων διανοωμένων, γιατί θα έχω το συνήθως. Μου έκανε εντύπωση που έχει δημοσίευση τις αναφορές μέσα. Λοιπόν, δημιουργείται μια νέα σκέψη, που αυτή η νέα σκέψη θα βγάλει την αριστερά. Προς το παρόν δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτό που μπορεί να ξέρουμε είναι τα λάθη μας. Αλλά το τι θα προκύψει είναι μέσα από τέτοια μικρά πράγματα, τα οποία θα πάρουν καιρό. Εύκολα πράγματα, εύκολες λύσεις, είναι Ανδρέας Παπανδρέου και Αλέξης Τσίπρας. Όχι, η πορεία είναι διαφορετική και αυτή τη φορά πρέπει να δούμε ότι πρέπει να ριζώνει στην κοινωνία και όχι στους φοιτητές, πολύτιμοι φοιτητές, να κάνουν τις εργασίες τους, αλλά τα φοιτητικά κινήματα δημιουργούν στελέχη για την υπάρχουσα τάξη. Τα Τούλης, τα Μανάκη και πολλά άλλα. Λοιπόν, σταματάω εδώ γιατί μην σας κουράζω και αν προκύψει κάποια συζήτηση θα πούμε τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ.